Χάρη σε τέρμα του Χουάν Λαρέα στο 93, ο Πανθρακικό, αν και τα χρειάστηκε, πανηγύρισε μια πολύ σημαντική εντό εδρασνίκη νίκη επί του Απόλλωνα Παραλιμνίου με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του για το 2024. Η ομάδα του Γιώργου Μαραντά μπήκε πολύ δυνατά στο μάτ και αφού απείλησε με χαλκεδάκι, βάσκο και πάλι χαλκεδάκι, κατάφερε τελικά στο 41 να λύσει το γόρδιο δεσμό και μεσού του Γιώργου Ρουμπιέ να κάνει το 1-0 που ήταν και το σκόρι μηχρόνου. Οι πράσινοι μπήκαν πολύ δυνατά και στο δεύτερο μέρο, έχοντα πολύ καλέ στιγμέ με για να και Βάσκο με του φιλοξενούμενου να προσπαθούν από τη μεριά του κυρίω με κόντρα επιθέσει να φανούν απειλητικοί προ την αιστεία του Παϊτέρη. Στο 81 και κόντρα στη ροή του αγώνα, η ομάδα των Σερών κατάφερε να εσωφάρσει με τον Τζαμπέγια μετά από αναπομπούλα στην περιοχή του Πανθρακικού. Το τέρμα τη εσωφάριση αφύπνισε του παίκτε του Πανθρακικού που πίεσαν πολύ για τον κολ τη νίκη. Είχαν χαμένο πέναλτι στο 86 με τον Καϊδατζάκη να νικά το Βάσκο και τελικά στο 93 ο Χουάν Ελαρέα με προβολή σκόρερε κάνοντα το 2-1 με ένα τέρμα που όπω ήταν λογικό πανηγυρίστηκε δεόντω. Έτσι ο Πανθρακικός έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γύρο έχοντα απολογισμό 11 νίκε, 4 ισοπαλίε και 2 ήττε με του πράσινου στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου να παίζουν στην ευκαρπία με την τοπική νίκη. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Παραλιμνίου τελείωσε τον πρώτο γύρο με 25 βαθμού έχοντα 7 νίκε, 4 ισοπαλίε και 6 και την επόμενη αγωνιστική θα παίξουν εντό έδρα με τον Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνα. Την αναμέτρηση διήθινε ο Παναγιώτη Τσοπουλίδη με βοηθού του Σεμίν και Χαγιά και Αχιλέα Τόσκα, όλοι του από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθη.